Είσαι καλά! Είσαι καλά! Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Δεν είναι καλά. 112. Ναι, γεια σας. Έχω ένα θύμα το οποίο δεν αναπνέει. Βρίσκομαι στην πλατεία Ελευθερίας. Γνωρίζω πρώτες βοήθειες, έχω ξεκινήσει κάρπα. Ελάτε γρήγορα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Παγκόσμια ημέρα σήμερα επανεκκίνησης της καρδιάς. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται εδώ μαζί με την ελληνική ομάδα διάσωσης τμήμα ΑΚΟ. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία και την ενημέρωση του κοινού. Όντως σήμερα είναι μια ημέρα η οποία είναι η ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, 16 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε αυτή τη μέρα παρουσιάζοντας καρδιομυογονική αναζωογόνηση σε πολίτες. Αυτή η δράση γίνεται από την ελληνική ομάδα διάωσης πανελλαδικά. Σχεδόν η πλειοψηφία των παραρτημάτων κάνει αυτή τη δράση. Είναι μια δράση η οποία για μένα θα έπρεπε να την ξέρουν όλοι οι πολίτες. Δηλαδή αυτή την κάρπα θα πρέπει να την ξέρουν όλοι οι πολίτες. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε μια παρουσίαση ώστε να είναι η πρώτη επικοινωνία με τον κόσμο που θα μπορεί να δει τι ακριβώς κάνουμε και από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει και είναι ευαισθητοποιημένος, μπορούμε να του κάνουμε και ένα σεμινάριο πάνω σε αυτό ώστε να πάρει και την πιστοποίησή του. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από τον κόσμο που περνάει? Από όσο γνωρίζω υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, πάντα υπήρχε, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει συμμετοχή σε κάθε επιστοποιημένο σεμινάριο που κάνουμε. Το ΕΚΑΒ είναι ο πρώτος φορές που πάντα σε συμβάντα, πάντα είναι εκεί και παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να το παρουσιάζετε και αυτό στον κόσμο? Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο τομέας ΕΚΑΒ δίνει το παρόν εδώ στην πλατεία Ελευθερίας. Όπως είπε και ο κύριος Θρουμούλης, η 16η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012 ως Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς. Σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ να δείξουμε στον κόσμο, να ενημερώσουμε, να πληροφορήσουμε, να εκπαιδεύσουμε τι θα κάνει σε περίπτωση που ένα θύμα, ένας άνθρωπος, ένας συνάνθρωπός μας βρίσκεται κάτω, βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή όπως λέμε. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε με απλούς χειρισμούς. Τα εργαλεία τα οποία έχουμε είναι μόνο τα χέρια μας. Μετά έρχεται ο απεινιδωτής που ενδεχομένως θα υπάρχει στο χώρο. Και με τους χειρισμούς που θα δείξουμε στον κόσμο θα μπορεί να ανταπεξέλθει, θεωρώ. Άρα δείχνετε και τις πρώτες βοήθειες ακόμα και όταν δεν υπάρχει εξωτερικός απεινιδωτής? Εννοείται. Πρώτα είναι η ενημέρωση. Ενημερώνουμε το ΕΚΑΒ, το 166 ή το 112. Πρώτα ξεκινάμε από αυτό. Μετά συνεχίζουμε στην καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση. Μετά ενημερώνουμε. Είναι κάτι αναπνευστική αναζωογόνηση, έτσι να το πείτε πιο απλά για να το καταλάβουμε και εμείς που δεν. Είναι, να το πω έτσι απλά, είναι οι θωρακικές συμπιέσεις με τα χέρια μας, όπως θα δείξουμε μετά. Και δύο εμφυσίσεις. Είναι 30 συμπιέσεις, δύο εμφυσίσεις. Και αυτό εναλλάσσεται μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια. Αν υπάρχει απεινιδωτής στο σημείο, είναι το επόμενο στάδιο. Και το τελευταίο και το κυριότερο είναι η διακομιδή του θύματος στο νοσοκομείο, ώστε να του χορηγηθούν τα φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα. Είναι η λεγόμενη αλυσίδα της ζωής. Αυτή η αλυσίδα ζωής τελικά σώζει ζωές όταν όμως βρίσκεται ο κατάλληλος άνθρωπος στη σωστή θέση. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η ενημέρωση. Υπάρχουν πολλοί κόσμοι εδώ στην ΚΟ που έχει αυτή την πιστοποίηση για να μπορεί να παρέχει αυτές τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε πιστοποιήσει και έχουμε κάνει εκπαίδευση σε πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα είχαμε και ένα παράδειγμα στο πρώτο δημοτικό ΚΟ, όπου έγινε μια ευαισθητοποίηση σε δασκάλους και στα παιδιά. Όπως βλέπετε σήμερα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας στις 16 Οκτώβρη, στην Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε συλλόγους και σχολεία, γιατί σαν ΕΚΑΒ είμαστε ο πρώτος και κρατικός φορέας, ο οποίος και επεμβαίνει αλλά και εκπαιδεύει και τους συλλόγους. Και ο καταλληλότερος είναι ο κοντινότερος, όπως λέμε κι εμείς, στο μότο μας. Είμαστε εδώ πέρα, ελάτε να εκπαιδευτείτε, ελάτε να ευαισθητοποιηθείτε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παρέχουν τη βοήθειά τους αν χρειαστεί ένα παιδί στο σχολείο, είναι οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι επιστοποιημένοι? Οι περισσότεροι. Έχουμε κάνει και μέσω του ΕΚΑΒ αλλά και οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια. Δεν χρειάζεται μόνο να έχουν εκπαιδευτεί, χρειάζεται να κάνουν και επανάληψη. Δηλαδή,
Τα τρία έψιλον που λέμε επανάληψη, επανάληψη, επανάληψη ή αλλιώς εκπαίδευση, 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 γιατί τα πρωτόκολλα κάθε 3-4 χρόνια ανανεώνονται, ξαναβλέπουν το πώς θα μπορούν να είναι καλύτερα, απλοποιούνται, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και πιο πολλούς ανθρώπους μπορούμε να βοηθήσουμε.